Η επιθυμία των μητέρων για επιστροφή στον θυλασμό παράλληλα με το πλήθος των δυσκολιών από εξωγενείς συνήθως παράγοντες που καλούνται να αντιμετωπίσουν γέννησε την ανάγκη δημιουργίας τοπικών εθελοντικών υποστηρικτικών ομάδων θυλασμού. Η Εθελοντική Ομάδα Υποστήριξης Μητρικού Θυλασμού και Μητρότητας της Ξάνθης για 10η συνεχόμενη χρονιά διοργανώνει τον ταυτόχρονο δημόσιο θυλασμό, μια γιορτή για τον μητρικό θυλασμό. Σε αυτή τη γιορτή δίνεται η ευκαιρία σε μητέρες, μέλη της ομάδας, να ευαισθητοποιήσουν και να υποστηρίξουν τις νέες μητέρες και την ελληνική κοινωνία γενικότερα για τον μητρικό θυλασμό. Την Κυριακή έφτασε πλέον η μέρα να γιορτάσουμε. Είναι ο 10ος πανελλαδικός ταυτόχρονος δημόσιος θυλασμός του 2019. Θα γίνει σε 50 περίπου πόλεις σε όλη την Ελλάδα, ταυτόχρονα, 12 η ώρα. Αντίστοιχα, η κάθε πόλη έχει ορίσει το δικό της μέρος. Σε εμάς θα είναι στην κεντρική πλατεία Ξάνθης, πρώτο Θεός, αν έχει καλό καιρό. Και αν δεν έχει καλό καιρό, θα πάμε στο φουαγέ του Δημοτικού Αμφιθεάτρου. Θα μαζευτούμε οι μαμάδες εκεί και όχι μόνο. Δεν είναι μόνο για θυλάζουσες, είναι και για μη θυλάζουσες, είναι και για μπαμπάδες, είναι για θείους, θείες, γιαγιάδες, για όλο τον κόσμο που θέλει να ενημερωθεί σωστά. Γιατί εκείνη την ημέρα θα μοιραστεί και έντυπο ενημερωτικό υλικό, θα συζητήσουμε και 12 η ώρα κάποια στιγμή θα θυλάσουμε ελεύθερα και ανεμπόδιστα τα παιδιά μας. Εν τω μεταξύ, το μητρικό θυλασμό επιλέγουν όλο και περισσότερες μητέρες, αφού την τελευταία δεκαετία καταγράφεται σημαντική αύξηση των ποσοστών του μητρικού θυλασμού κατά τους πρώτους μήνες της ζωής των βρεφών. Νομίζω πως η Ξάνθη και σχεδόν όλη η Ελλάδα θυλάζει πια. Θυλάζει οπουδήποτε, οποτεδήποτε. Φαίνεται αυτό από τα ποσοστά. Δηλαδή, όταν ξεκίνησε ο πρώτος πανελλαδικός το 2010, ήταν τρεις γυναίκες, τέσσερις. Και ξαφνικά στην Ξάνθη πια είμαστε τουλάχιστον 100, μπορεί να φτάσουμε και τις 150, ίσως και παραπάνω, απλά η ώρα επειδή είναι ενδεικτική, είναι 12 η ώρα και λόγω του ότι είμαστε μαμάδες, κάποιες αργούμε, κάποια μωράκια μπορεί να κοιμούνται εκείνη την ώρα να μην θυλάζουν, αλλά γενικότερα ο θυλασμός έχει ξαναεπανέλθει στα φυσιολογικά του, γιατί είναι φυσιολογικός και είναι αυτό που πρέπει να γίνεται από όλες τις μητέρες. Τώρα για τους λόγους που δεν γίνεται, είναι μία άλλη συζήτηση. Στόχος της Εθελοντικής Ομάδας Υποστήριξης Μητρικού Θυλασμού και Μητρότητας της Ξάνθης είναι να κατανοήσει η κοινωνία τα ωφέλη του μητρικού θυλασμού και να γίνει υποστηρικτική και φιλική προς τον θυλασμό. Μια κοινωνία που θα αγκαλιάζει και θα στηρίζει τη νέα μητέρα όσο εκείνη θα μαθαίνει την τέχνη του θυλασμού. Πάντως, η Ομάδα Υποστήριξης Μητρικού Θυλασμού ασχολείται και με πολλές άλλες παράλληλες δράσεις που αφορούν στη νέα μητέρα και τα θέματα που την απασχολούν. Η ομάδα είναι ενεργή. Καταρχήν είμαστε εθελοντές 24 ώρες το 24ωρο. Έτσι είμαστε μια δικτυακή κοινότητα, να το πω, του Facebook. Μια ομάδα εκεί όπου μας αναζητούν άλλες μαμάδες που θέλουν να μάθουν για το θυλασμό και για θέματα τοκετού, μητρότητας γενικά. Κάνουμε δράσεις γενικότερα όλο το χρόνο. Μια τελευταία κιόλας που κάναμε για το 19 ήταν η μερίδα ενημερωτική για τον καρκίνο του μαστού και του τραχύλου. Mm-hmm. Και γενικότερα από το 2012 κάθε χρόνο γίνονται μερίδες ενημερωτικές, είτε αφορούν τον τοκετό, το φυσιολογικό τοκετό, την κεσαρική τομή, το μητρικό θυλασμό. Έχουν γίνει πάρα πολλές δράσεις. Ως προς την αξία του θυλασμού, η κυρία Παπαδοπούλου τόνισε ότι πολλές φορές οι προτεραιότητες μιας νέας μαμάς μπορεί να αφορούν σε άλλα θέματα και όχι στην διατροφή του μωρού της, μια νοοτροπία όμως που με τη σωστή και συνεχή ενημέρωση και στήριξη μπορεί να αλλάξει. Κακά τα ψέματα, πολλές μαμάδες και εγώ ήμουν μία από αυτές που με ενδιέφερε πιο πολύ το τι καρότσι θα πάρω για αρχή, να είναι το πιο όμορφο για το μωρό μου, αλλά λίγο ήμουν πίσω στα θέματα θυλασμού. Mm-hmm. Όμως μιλώντας με πολύ καλές φίλες οι οποίες θύλαζαν τα μωρά τους, κατάλαβα πόσο σπουδαίο είναι. Γι' αυτό πάντα λέω ότι πρώτα πρέπει να ενημερωνόμαστε για τη διατροφή του μωρού μας και μετά για όλα τα άλλα. Γιατί πραγματικά είναι σπουδαίο δώρο, είναι πολύτιμο και έχει χρονικό περιθώριο. Ακριβώς. Δηλαδή θα γεννήσουμε και είναι καλό, για να μην πω πρέπει, γιατί πολλές φορές ακούγεται λίγο στα αυτιά των μαμάδων περίεργο το πρέπει. Είναι πολύ όμορφο να θυλάζουμε. Να υπενθυμίσουμε τέλος ότι η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην κεντρική πλατεία της πόλης την Κυριακή 3 Νοεμβρίου και σε περίπτωση κακοκαιρίας στο φουαγέ του Δημοτικού Αμφιθεάτρου.